Γεια σας, την Τίνα παρακαλώ. Ναι, ποιος είστε? 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχω επομιστεί την ευθύνη να της κάνω έκπληξη για τα γενέθλιά της έχει σήμερα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Εσείς είστε ο σύζυγος? Όχι, η Κωνσταντίνα είμαι. Αχ, καλέ, ακούγεστε βραχνή, καπνίστε ναι, τσιγάρα. Είναι λίγο λεβούλης μου, ναι. Μια αυτό λέω και εγώ, ποιος είναι αυτός. Άρα είστε η Ντίνα. Μάλιστα. Μάλιστα, Ντίνα μου. Και εγώ χάλια είμαι, έχει κλείσει μύτη μου, Ντίνα, χάλια είμαι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Γιώργο. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο Γιώργος. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Μόλις ακούσετε την Ντίνα. Κάτσε, μη σκούρισε να ακούγεται σαν άνθρωπο. Εντάξει, είναι βραχνιασμένη γυναίκα. Έλα τώρα, γιατί γελάτε? Γιατί είσαι γλυκούλης. Κατάλαβες ότι... Να σου πω, κατάλαβες εσύ ότι ήταν η γυναίκα? Όχι ρε παιδί, μετά εμένα, έκανε, εμένα η φωνή της μου έκανε για φαροφύλακα. Έλα τώρα. Νίκο, χρόνια πολλά, τι κάνεις? Καλημέρα, καλό το Μιχάλη. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να αλλάζεις σταθμό και να σταματήσεις με τα ζώα, λέει ο υπάλληλος. Ποιο σταθμό να αλλάξεις? Δεν υπάρχει περίπτωση, πέστονα. Άθερ DJ θα ακούμε μόνο. Και ποιο είναι αυτό ο υπάλληλος που σου λέει να πάει να αλλάζει σταθμό? Καταρχήν να απολυθεί, να φύγει. Να απολυθεί, να φύγει. Να αλλάξουμε υπάλληλο. Αυτό θα να αλλάξουμε υπάλληλο και όχι μόνο αυτό. Να μην τον απολύσουμε, να τον αφήσουμε να τα διεκδικήσει. Θα φάει τα λεφτά τη αποζημίωση του δικηγόρου. Πέστα, Μιχάλη, πέστα. Έχει συγχυστεί αυτή τη στιγμή. Πάμε, έχω γίνει έξαλλο. Σε ενημερώνει να ξέρει τι πάει. Γίνεται αυτό το πράγμα που ζητάει. Ξέρω, Νίκο μου. Ξέρω, Νίκο μου. Συμβαίνει τι περισσότερε φορέ. Συμβαίνει το ανάποδο. Σκάσε, Νίκο. Τι περισσότερε φορέ σημαίνει το ανάποδο. Είναι το αφεντικό και λέει το αντίσταθμό είναι αυτό που ακούτε. Και ακούνε όλοι από κάτω Athens DJ. Πάει να γίνεται ανάποδο. Δεν γίνεται αυτό, Μιχάλη. Έτσι, Νίκο μου. Εντάξει, λοιπόν, να περάσει όμορφα. Χιάσει τον υπαλληλό σου. Ενώ με τα ζώα που λέει. Τι τα ζώα? Έχω βάλει από ένα όνομα. Τα ζώα είμαστε εμεί. Ναι, αλλά με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Βέβαια. Για λέγε. Η Μαρία είναι το ελάφι. Αχ, ναι. Αχ, ούτε μα αρέσει το ελαφάκι. Όχι, πρόσεξε να πει για μένα. Ο Γιάννη τι είναι? Ο Γιώργος, επειδή είναι ο Δελφθαράς εκεί πέρα, το έχουν καταλάβει όλα και είναι το άλογο. Το άλογο, εσύ, το Γιώργο. Εσύ, βέβαια, το λιοντάρι του κουπαδιού. Και ο άλλος και ο Έρμη. Είναι... Τι νόμιζε ότι είναι? Τι είναι? Ξέρω εγώ. Νηφίτσα, επειδή τρυπάει παντού. Τι! Νηφίτσα! Θα σε έχουν καταλάβει όλοι. Αλλά μας αρέσει έτσι όπως είναι. Καλημέρα, Νίκο, και καλημέρα και στον Γιάκουρα. Καλημέρα. Thank you. Bye. Στο πειθαρχικό, θυμόσαστε που είχαμε πει αυτό με την ΕΡΤ, με το καζανάκι, που τραβούσε το καζανάκι αυτό. Στο πειθαρχικό, τέσσερις εργαζόμενοι της ΕΡΤ που τράβηξαν καζανάκι ο νέα. Αυτό είναι άδικο. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Κάποιος είχε ξεχάσει ένα μικρόφωνο ανοιχτό. Αυτό που ασυμβεί ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, δηλαδή αμέσως, δηλαδή επειδή είναι στο καζανάκι. Σε έχω χεσμένη. Δεν είναι αυτό. Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα με το καζανάκι που ακούστηκε κατά τη διάρκεια μετάδοση του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας στην ΕΡΤ. Στο περιστατικό που είχε προκαλέσει άλλο κλπ. Η αρχή είχε γίνει όταν ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ, όπως είχαμε πει, άρχισε να ρωτάει ο νέο, ρε παιδιά, πού είναι η τουαλέτα, είναι πάνω. Την ώρα που παρουσιαστής περιέγραφε τις βραβεύσεις του μαραθωνίου, ο ανταποκριτής έψαχνα βρει τουαλέτα. Του είχαν ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό, δεν φταίει ο παρουσιαστής. Ένας ηχολήπτης μέσα στα κουμπιά εκεί χάθηκε. Μπορεί να συμβεί και σε μένα αυτό. Ο σκηνοθέτης που κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό ακούστηκε συνέχεια και εκείνος στον αέρα λέει: ρε, κόψτε τον ήχο, ρε! Ολοκληρώνοντας έτσι την απίστευτη αυτή live μετάδοση. Ωραία, έγινε λάθος. Έγινε και βάρα, λέει και χαβαλές. Τι πέρα, τους πάρουν τα κεφάλια τώρα. Οι τέσσερις εργαζόμενοι που εμπλέκονται στο περιστατικό καλούνται στο πειθαρχικό συμβούλιο, προσθέτοντας πως για τη συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση ΣΕΡΤ δεν επιλέγει τη μέθοδο της ΕΔΕ, επίγουσας διοικητικής εξέτασης, αλλά της απευθείας κλείσης στο πειθαρχικό. Βλακίες είναι αυτά. Έγινε, εντάξει, δεν ήταν ωραίο. Έγινε, μπορεί να συμβεί τυχαίο ένα μικρόφωνο να μείνει ανοιχτό. Τα λες καλά. Εντάξει, να τελειώνουμε τώρα. Να τελειώνουμε. Σε έχω χεσμένη. Γελάτε, πάμε λοιπόν, παρακαλώ, να δούμε με τα αγγλικά μας πώς είμαστε. He paid the hair of his head. Εύκολο. Πλήρωσε το μαλλιά του κεφαλή. Βεβαίως, αγαπητοί. He blows it and it won't get cold. Το φυσάκι δεν κρυώνει. Ναι, και το τελευταίο. Hide the words. Κρύψε τα λόγια σου. Ναι, κρύβε λόγια μου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μα είναι δυνατόν. Νορβηγός ποδοσφαιριστής σήκωσε το κύπελο, σήκωσε το τιμημένο κτλ. Με το. Με το. Με ποιο? Με το μόριό του. Ο Αλεξάνδερ Μελγκαλβής μάλλον ζήλεψε το σύνθημα, σήκωσε το τιμημένο κτλ. Και το σήκωσε. 28χρονος ποδοσφαιριστής ξέφυγε στα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου Νορβηγίας με τα χρώματα της Λίλεστρομ και αποφάσισε να δώσει μια άλλη νότα στη λέξη σηκώνω το κύπελο. Το έβαλε εκεί, καμία πλάμα, το σήκωσε. Πολύ ωραία, μου αρέσει γιατί είσαι και παραστατικός. Έτσι. Πώς γίνεται ρε παιδιά και στέκεται? Ναι, είναι ελαφρύ. Πολύ ωραία. Αυτή η εκπομπή είναι ντροπή. Γιατί?
Γιατί είμαι. Γελάει όλο ο κόσμο. Λοιπόν, να ρωτήσω. Φέρε μου την κάμερα 4 που είναι για το κοινό. Γελάτε, μωρέ, δεν γελάτε. Ναι, γελάνε. Εντάξει. Αφού γελάνε. Αν μπορεί, κάτω κι εσύ. Ποιο? Να το σηκώσει. Ρέση Μιχάλη! Εγώ καιρός. Είστε εργασιομανείς και το χειρότερο κομμάτι του κρυολογήματος για εσάς είναι το γεγονός ότι σας κρατάει μακριά από τη δουλειά. Προσπαθήστε να το προλάβετε πρωτού σας ρίξει το κρεβάτι και εναλλακτικά τι πρέπει να κάνετε, να πάρετε μια μέρα άδεια και να ξεκουραστείτε. Όχι, εμένα το κρυολόγημα δεν θα με ρίξει το κρεβάτι. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί, γιατί μα πέσουμε στο κρεβάτι εγώ και το κρυολόγημα θα πρέπει να κάνουμε και σεξ. Δεν γίνεται. Δεν το κρυολόγημα, εγώ δεν κάνω σεξ. Όποιο πέφτει στο κρεβάτι μαζί μου αυτό θα. Αυτό θα Παναγία μου. Είμαι η Ελένη, τι κάνετε. Τι κάνετε, Ελένη, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μου πείτε. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα τα οποία μετράνε με το που θα πατήσω τα κουμπιά. 10 κατοικίδια ζώα. Κύριος, γάτα, χάμστερ, κουνέλι. Άλλο ένα. Κότα. Ναι. Βεβαίως, κυρία μου. Γρήγορη. Δηλαδή, έλεος. Να σου πω κάτι. Έλα. Αναπνοές θα κάνουμε. Θα κάνουμε τη μουτζάι αναπνοή. Πάμε. Πώς δεν είπες Αττίνα. Μουτζάι. Μουτζάι. Έτσι, για να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί κάνουμε στη απαγορεύεται η μουτζάι. 200 ευρώ, να. Όχι, δεν είναι αυτή τη μουτζάι. Είναι τη μουτζάι που περνάει. Α, αυτή είναι η μουτζά που περνάει. Αυτή είναι άλλο. Μιλάω σε εσάς εγώ για αυτή την αναπνοή και για πράγματα. Για λέγε να την κάνω. Αυτό και θα φύγει μετά ο αέρας έτσι. Και θα βγει δεν και είναι το, μουτζάι, το σιχτηρίκι θα φύγει. Αυτό θα φύγει τελείως. Αυτό, το, αυτό με, που έχει λίγο και καντήλι. Ρέση Μιχαλή, το μουτζάι όλο. Γίνεται έτσι. Καταρχήν το μουτζάι γίνεται με μουσική από κάτω. Μουσική χαλάρωση. Ναι ρε παιδί, δηλαδή, μπορείτε, θα κάνεις το ομ. Πάμε λίγο. Θα κάνεις το ομ. Ο κλαδόν. Ρέση, στα πάντα έχουμε. Είστε καλά. Αυτό. Ηρεμία λίγο. Ηρέμησε όμως. Ηρεμία. Ακούστε με. Μισό λεπτάκι. Ηρεμία. Ρέση Μιχάλη, θέλει ηρεμία, Χριστιανέ μου. Μη φωνάζει, γιατί τσαντίζομαι. Παιδιά, έτσι έχετε κνευριστεί. Μισό. Πάμε πάλι. Ηρεμία και πάμε αναπνοές. Με το 3. 1, 2, 3. Ποιος είναι εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα. Μη φωνάζει κανεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Με πετύχατε πάνω στη μουτζα. Μουτζάι, πώς το λέτε. Τι κάνετε. Μη φωνάζει, σε παρακαλώ. Αναπνοές. Πώς σε λένε. Αναστασία. Έτσι, Αναστασία. Κάνω αναπνοές. Αναστασία, κάνε και εσύ μία να σε ακούσω. Έτσι. Αυτό χαλάρα. Δεν είναι αναπνοή, μουτζάι. Λοιπόν, μπήκες πρώτη στις γραμμές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη φωνάζεις, μωρέ, μες στα αυτιά μου. Και έχεις κερδίσει. Ευχαριστώ. Θα κλείσεις το τηλέφωνο απαλά, μην ακούσω ένα κράκ, θα μου τη δώσει. Απαλά, bye bye. Έτσι. Ρε, πιάνει. Στην κουζίνα ναι. Με το Μιχάλη. Α, για πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για ελάτε μαζί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι, μισό φλιτζάνι κονιάκ, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 7 φλιτζάνια μαλακό αλεύρι, σε σκουντάω εγώ τώρα, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα σε σκόνη, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα, σε ξανασκουντάω, τριμμένο καρύδι, 2 φλιτζάνια νερό και 2 φλιτζάνια μέλι, Μελίνα. Τι θα φτιάξουμε. Μήπως είναι φανουρότητα. Τι θα φτιάξουμε. Μελομακάρονα. Ναι. Μπράβο. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.